Κουζίνα Αλαγκρέ. Γεια σας. Σήμερα στην Κουζίνα Αλαγκρέ σας ετοιμάζουμε ένα παραδοσιακό πιάτο της ελληνικής κουζίνας. Το πατσαδάκι αλλιώς. Θα το μαγειρέψουμε διαφορετικά. Έχουμε τις κυλίτσες από το Αρνάκι, τις οποίες τις έχουμε πλύνει σχολαστικά. Τις έχουμε ζεματίσει 3 φορές, αλλάζοντας το νερό, και κατόπιν τις κόψαμε σχετικά χοντρά κομμάτια. Και τις έχουμε έτοιμες για να τις μαγειρέψουμε. Θα τις μαγειρέψουμε και θα χρησιμοποιήσουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο με την καυτερή πιπεριά, την ντομάτα, τα κολοκυθάκια, τις πατάτες, το μαϊντανό. Και όλα αυτά με ελαιόλαδο, ανθό αλατιού και φρεσκοτριμένο μαύρο πιπέρι. Και την αγάπη της κουζίνας Αλαγκρέ. Ξεκινάμε να μαγειρεύουμε μαζί. Πάμε! Για να μαγειρέψουμε πρέπει να βάλουμε την κατσαρόλα στη φωτιά. Εμείς είπαμε, μας αρέσει να μαγειρεύουμε στα ξύλα. Εσείς, ό,τι κάνουμε εμείς, μπορείτε να το κάνετε στην κουζίνα του σπιτιού σας. Βάζουμε ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και βλέπετε πίσω μου ότι έχουμε ετοιμάσει και το φούρνο. Για ποιο λόγο? Γιατί μόλις το φαγητό μας πάρει μια δράση καλή, 15-20 λεπτά, και είναι έτοιμο, θα το βάλουμε στο φούρνο. Να ψηθεί για άλλη μια ώρα, μια μισή, θα δούμε πόσο θα χρειαστεί και κατόπιν θα δοκιμάσουμε. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και την καυτερή πιπεριά. Μας χωμύρισε το κρεμμύδι. Προσθέτουμε τις κυλίτσες. Όπως είπαμε, είναι από τα φαγητά που χρειάζεται να δείξουμε και την ανάλογη υπομονή. Τώρα σβήνουμε με λίγο λευκό κρασί. Ανακατεύουμε να αχνεστούν οι κυλίτσες με το κρασί. Έχει εξατμιστεί το αλκοόλ. Έχει αχνεστεί καλά το φαγητό. Είναι η στιγμή να προσθέσουμε τη φρέσκια την ντομάτα, την οποία την έχουμε αποφλοιώσει και την έχουμε κόψει σε μικρά κυβάκια. Θα την αφήσουμε τώρα να σιγομαγειρευτεί, να κατεβάσει τα υγρά της, για να δούμε και πόσο νερό θα βάλουμε. Πατάτες και κολοκυθάκια θα μπουν στο φούρνο. Προσθέτουμε ανθό αλατιού και πιπέρι. Και σκεπάζουμε το φαγητό να ξεκινήσει να μαγειρεύεται. Και ήρθε η στιγμή να προσθέσουμε και λίγα μπαχαρικά, όπως είναι ένα ξυλάκι κανέλα, ένα δαφνόφυλλο και λίγους κόκκους μπαχάρι. Έχει ξεκινήσει το φαγητό μας και έχει πάρει βράση, η ντομάτα έχει κατεβάσει τα υγρά της και θα προσθέσουμε και λίγο κρύο νερό και θα αφήσουμε το φαγητό, αφού το ανακατέψουμε, να ηρεμήσει, θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε να ξεκινήσει να βράζει και να μαγειρεύεται. Αφού βράσει 15-20 λεπτά, θα τα βάλουμε στο φούρνο να ψηθούν για άλλη μια μισή ώρα και κατόπιν θα απολαύσουμε. Προσθέτουμε τις πατάτες, τα κολοκυθάκια, μαϊντανό, ανακατεύουμε. Θα αφήσουμε το φαγητό να πάρει μία βράση και κατόπιν θα το βάλουμε στο φούρνο. Και ήρθε η στιγμή, αφού το φαγητό μας έχει πάρει μια πολύ καλή βράση, 20 λεπτά περίπου, θα το πάρουμε να το βάλουμε στο φούρνο. Θα το αφήσουμε μέσα στο φούρνο τουλάχιστον μια μισή ώρα και μετά θα το ελέγξουμε. Πέρασε μια μισή ώρα,
και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε το φαγητό από το φούρνο. Οι μυρωδιές είναι του κάτι άλλο. Ωλαλα! Έχουμε σερβίρει το φαγητό μας. Είναι φανταστικό. Θα δοκιμάσουμε κιόλας. Δεν υπάρχουν λόγια. Ένα αληθινό και μεγάλο φαγητό της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Ένα φαγητό που εμένα προσωπικά μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια, όταν το φτιάχναμε στο σπίτι μας και από τη γιαγιά μου και από τη μητέρα μου και γενικότερα υπήρχε μέσα στην οικογένεια και το μαγειρεύαν οι γυναίκες εκείνη την εποχή. Εμείς το μαγειρέψαμε σήμερα για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Άλλη μια συνταγή της ελληνικής κουζίνας για την κουζίνα La Grecque έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας χαιρετούμε. Γεια και χαρά σε όλους.